Μια ζωή κοινωνικής προσφοράς στον πολιτισμό και στην τέχνη. Αυτός είναι ο τίτλος που θα τέριαζε στη ζωή του υπέροχου αυτού ανθρώπου και ευπατρίδη. Στη ζωή του Χρήστου Καλεμκερή. Ο Χρήστος Καλεμκερής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 από πρόσφυγες μικρασιάτες γονείς και ήταν το νεότερο μέλος μιας οκταμελούς οικογένειας. Έζησε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Όμως, από πολύ μικρή ηλικία, το επιχειρηματικό του δαιμόνιο βρήκε διέξοδο στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής, έπειτα στην κλωστοϊφαντουργία και τελικά στον κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, η μεγάλη και ανιδιοτελής αγάπη του για την τέχνη και τη δημιουργία εκφράστηκε μέσα από τη συλλογή Card Postal και σπάνιων φωτογραφιών από όλη την επικράτεια. Αυτή η αγάπη θα εξελιχθεί στο μεγάλο του πάθος. Από το 1970 και έπειτα, το πάθος του για τη φωτογραφία θα τον οδηγήσει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου, από τους πιο διάσημους ευρωπαϊκούς οίκους δημοπρασιών μέχρι τα στενά σοκάκια των παλαιοπολίων, αναζητώντας τις φωτογραφίες που ένιωθε ότι ανήκουν στον τόπο του. Εθνικό του χρέος ήταν ο επαναπατρισμός των έργων τέχνης, αλλά και η σύσταση της ιδιωτικής του συλλογής, η οποία έκρινε πως έπρεπε να αποτελέσει δημόσιο και εθνικό απόκτημα. Με μεγάλη υπομονή και επιμονή δημιούργησε σταδιακά ένα από τα μεγαλύτερα σε αξία και περιεχόμενο φωτογραφικά αρχεία, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από το 1838, από αρχές της τέχνης της φωτογραφίας μέχρι και σήμερα, με σημαντικά ιστορικά θέματα από Έλληνες και ξένους φωτογράφους που στελεχώνουν αλλά και τεκμηριώνουν αθέατες, ακόμα και άγνωστες πλευρές της ελληνικής ιστορίας. Τα ταξίδια, οι εμπειρίες, οι επισκέψεις στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης το ενδυναμώνουν όλο και περισσότερο το μεράκι να συστήσει και εκείνος ένα μουσείο, διαθέτοντας υλικό που με κόπο, κατάθεση ψυχής και προσωπικής περιουσίας δημιούργησε. Οι επαφές ξεκινούν με τον τότε Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο με σκοπό τη δημιουργία μουσείου φωτογραφίας. Για λόγους δεοντολογίας, ο Χρήστος Καλεμκερής αποφασίζει να παραχωρήσει το πολύτιμο υλικό του στην ιδιαίτερη του πατρίδα, την Καλαμαριά. Ομόφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς, στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου του 2000, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Χριστόδουλου Οικονομίδη, αποφασίζει να αποκτήσει το πολύτιμο υλικό, ιδρύοντας το Μουσείο Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς, Χρήστος Καλεμκερής. Με την παρούσα εισήγηση, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω ολοκληρωμένη πλέον την πρόταση αξιοποίησης της μεγαλύτερης σε ιστορική και καλλιτεχνική αξία φωτογραφικής συλλογής της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε την εισήγησή του ο Χριστόδουλος Οικονομίδης, Δήμαρχος Καλαμαριάς. Έκτοτε, το μουσείο βρίσκεται υπό την αιγίδα και αρρωγή του Δήμου Καλαμαριάς. Ο Χρήστος Καλεμκερής γίνεται πρόεδρος του μουσείου, συντονίζοντας το πρόγραμμα των δράσεών του στον τομέα των εκθέσεων και εκδόσεων από τότε μέχρι και την παρέτησή του και δημιουργεί ένα εκδοτικό και εκθεσιακό θαύμα. Η δυναμικότητα και εμβέλεια του φορέα αναγνωρίστηκε σύντομα. Η πρώτη εκτενής ενότητα του φωτογραφικού αρχείου του μουσείου που έγινε αντικείμενο εκθέσεων και εκδόσεων ήταν η ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων που αποτέλεσαν το μεγαλύτερο επίτευγμα της βιομηχανικής επανάστασης στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια τετράτομη εγκυκλοπαίδεια των ελληνικών σιδηροδρόμων, η οποία και βραβεύτηκε σε πανηγυρική τελετή στις 28 Δεκεμβρίου του 2006 από την Ακαδημία Αθηνών. Από τότε ακολούθησαν πολλές βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις, αλλά και άλλες 11 πολυτελείς εκδόσεις ιστορικού και φωτογραφικού ενδιαφέροντος, μοναδικά λευκόματα στο είδος τους. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και οι αντίστοιχες φωτογραφικές εκθέσεις εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, συνθέτοντας ένα εκθεσιακό πάνελ υψηλών προδιαγραφών. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ο στόχος του Χρήστου Καλεμκερή για ένα κτίριο που θα στεγάζει τις εκθέσεις του μουσείου παραμένει όραμα και διεκδίκηση του ιδίου και των αρμόδιων φορέων πολιτισμού της Καλαμαριάς. Ο συλλέκτης Χρήστος Καλεμκερής αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην αναζήτηση πληροφοριών. Ανήσυχο, ερευνητικό πνεύμα ανθρώπου που υπηρετεί την ιστορία. Ένας ευπατρίδης που μέσα από τη συλλεκτική του δράση προσφέρει στη χώρα. Κύριε Καλεμκερή, πώς ξεκίνησε η αγάπη σας για τη φωτογραφία και τη συλλογή με τέτοια? Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Είναι κάτι που
τι να σας πω, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Ήμουν επιχειρηματίας. Ήθελα κάτι, δεν με έφτανε αυτό. Δεν με έδινε τίποτα χαρά. Και ήθελα να βρω μια διέξοδο. Και η διέξοδος ήταν στο να κάνω αυτά. Δεν είναι μόνο σε αυτά. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάρει μεγάλες διακρίσεις χρυσές παγκόσμιες. Και ήθελα να προσφέρω ένα έργο στον τόπο μου. Αυτό το έκανα το μουσείο. Το προσέφερα στο Δήμο Καλαμαριάς. Και έκτοτε ως Μουσείο Φωτογραφίας Χρήστος Καναμπιέρης του Δήμου Καλαμαριάς το λειτουργούμε. Πιστεύω καλά το λειτουργούμε. Πιστεύω ότι όσες εκθέσεις κάναμε ήταν σπουδαίες. Γιατί το πρώτο έργο που κάναμε, παραδείγματι, ήταν η Σιδηρόδρομη της Ελλάδας. Ένα έργο που ποτέ δεν καταγράφηκε, ένα έργο που ποτέ δεν έγινε εγκυκλοπαίδεια. Την εγκυκλοπαίδεια την κάναμε εμείς σε 4 τόμους. Πήραμε βραβείο Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ένα έτοιμο μουσείο, το έχουμε ένα έτοιμο μουσείο, ταυτόχρονα και με τους τροχιοδρόμους, το οποίο κάναμε μια δεύτερη ενότητα, διότι αυτά είναι συνυφασμένα και έχουμε όλη την έκθεση πλήρως της όλων των μέσων σταθεράς τροχιάς. Δηλαδή του σιδηροδρόμους και το αυτό είναι ολοκληρωμένο, είναι έτοιμη να γίνει μουσείο, αλλά δεν έχουμε το χώρο να το κάνουμε. Για τον Χρήστο Καλεμκερή, έργο ζωής αποτελεί όμως και η οικογένειά του. Μια δεμένη οικογένεια που δημιούργησε με την εξαιρετική σύζυγο και συμπαραστάτη του, Ιωάννα Καλεμκερή. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Κλειό και τον Παύλο, που μοιράζονται το όραμα του πατέρα τους με στόχο να συνεχίσουν το ξεχωριστό του έργο. Ο Δήμος Καλαμαριάς αυτή την πολύτιμη συλλογή φωτογραφιών από το σπάνιο αρχείο του Χρήστου Καλεμκερή σκοπεύει να τη διασφαλίσει αλλά και να την αναπτύξει δίνοντας το μουσείο που φέρει το όνομά του τα φτερά που του αρμόζουν καθώς πρόκειται για ένα κόσμημα πολιτισμού για την Καλαμαριά και την Ελλάδα.